το Σάββατο το μεσημέρι έρχεται στην ομαδική μας, έχουμε μια ομαδική στο WhatsApp, μια φωτογραφία. Και διαβάζω από κάτω, Σάκη! Και λέω, αυτός είναι ο Ρουπάς. Ήρθε και ήταν και κούκλος. Και ωραία. Κάποια ήταν κούκλα. Πολύ ωραία, σπουδιά. Πώς περάσατε? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και εγώ ήταν η πρώτη φορά που βλέπω έτσι και συναστρέφομαι το Σάκη Ρουβά τόση ώρα και σε τόσο χαλαρή ατμόσφαιρα. Α, κατάλαβα. Α, και εγώ κατάλαβα. Συνέχεια στο Πεκίνο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δίνω συνεντεύξεις γιατί δεν έχω. Όχι. Συμφωνώ. Κοντά ήσταν, αλλά όχι. Επίσης ήταν ο άνθρωπος, γιατί ήμασταν πολύ λίγοι. Δηλαδή ήταν 100-150 άτομα. Καταρχάς παντρεύτηκε ο Απόστολος Ρουβάς την αγαπημένη του. Προφανώς δεν το. Μαζί σου. Εδώ, μια κομμωνιέρα εσύ δεν μπορούσες να φέρεις, δεν έφερες του λίπες. Το άρωμα που λέω είναι... Το άρωμα είναι... Το άρωμα. Εντελώς τι χελένε το δώρο. Αλκίνος. Είναι παιδί μου, ακούστε, έχει συμβολικό γιατί έχετε ξαναδείς. Αυτό το δώρο μου έφερες από το Άμστερνταμ, την μπουμπονιέρα της βάφτισης του... Δεν σώστηλα από το Άμστερνταμ. Του Απόστολου. Όλα μαζί το πακέτο. Είναι το άρωμα του μωρού, παιδί μου, αλκίνος λέει. Δεν τα παίρνω πίσω, όσα είπα στην αρχή. Γιατί με έκανες... Μου έφερε καλέ, μου έφερε. Νόμιζα ότι μου έφερε δώρο από το Άμστερνταμ και αυτό μου έφερε δώρο την μπουμπονιέρα. Δεν είναι μπουμπονιέρα, είναι το άρωμα του μωρού. Αποκάλυψε. Είναι μπουμπονιέρα. Ακόμα είναι το πιο άρωμα. Μοναδικό δηλαδή που σου δίνω. Τι μία βγαίνει. Τι ήθελα να σου πάρω δηλαδή από το. Ποιο τσιγκούνι δεν έχω δει. Μυρίζει ρουβά. Δεν πειράζει. Είναι bubblegum. Οχ. Αχ, μυρίζει μωράκι. Παιδιά, φτιάχτηκε για το μωρό. Δεν είναι άρωμα που υπάρχει. Φτιάχτηκε ειδικά. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι του εμπορίου. Είναι φανταστικό. Αλκίνο, στο όνομά του να σας ζήσει, να τον χαίρεστε. Πολύ όμορφη στιγμή και γάμος και βάφτιση μαζί. Ήταν πολύ ωραία, ναι. Όλες τις ευχές μας, ολόψυχα και ολόκαρδα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα μυστήρια. Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε και η βάπτιση του γιού τους, ο οποίος πήρε το όνομα Αλκίνος. Από το πλευρό τους δεν θα μπορούσε να λείπει ο αδελφός του γαμπρού Σάκης Ρουβάς, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάτια Ζηγούλη και τα παιδιά τους, και φυσικά η μητέρα του Απόστολου και Σάκη Ρουβά, Μαρία Πανάρετου, η οποία έλαμπε από ευτυχία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια σημαντική μέρα για τα παιδιά και βεβαίως για τον νεοφώτιστο. Τους εύχομαι κάθε ευλογία, κάθε καλό, ευτυχία στη ζωή τους, να έχουν αγάπη και υγεία. Ο Σάκης ως θείος, πώς είναι? Φαντάζομαι περίπου όπως είμαι και ως μπαμπάς. Το ζευγάρι τίμησαν με την παρουσία του συναυσικά Παναγιωτακοπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Στάθης Χίζας, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή, ο Νίκος Γιάννης και ο Γιώργος Κατσαούνης. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν είδα τόσο ευτυχισμένο, αποτυπώνει και τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Είναι η χαρά τους τόσο μεγάλη που μας το μετέδωσαν και σε εμάς. Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι καλότυχος και ο γιος τους. Το γαμήλιο πάρτι που ακολούθησε έγινε σε εστιατόριο στο Σχοινιά, με το ζευγάρι και τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Απόστολος Ρουβάς χόρεψε με τη σύζυγό του και τις φίλες της το τραγούδι του αδερφού του Σάκη Ρουβά, Άντεξα. Ο Σάκης Ρουβάς μαζί με τον πρώην παίκτη του Survivor, Νίκο Γιάννη, έκλεψαν την παράσταση αφού ανέβηκαν στην πίστα και χόρεψαν μαζί. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Είχε κερκυραϊκή κουζίνα το μενού? Όχι, είχε πολλά. Αυτό που δεν είδατε είναι ότι όταν ο Απόστολος κάθισε και του βάλαν το Άντεξα, δύο λεπτά πριν
Είχε ανοίξει το χορό και είχε σύρει το χορό ο Σάκης Ρουβάς με το Άντεξα. Μαζί με την κόρη του. Δεν το είδαμε γιατί δεν μας το τράβηξε να συμβούσουν μέσα. Ναι, γιατί ήταν όλα τα παιδιά γύρω-γύρω, δεν ήταν πολύ εύκολο. Λαμπρό, επειδή έγινε λόγο, αν ολοκλήρωσες πάνω σε αυτό. Ναι, όχι, ήταν λόγος. Πολύ ωραίο γιατί ο Σάκης το ξεκίνησε με το Άντεξα, με την κόρη και το γιο του, παιδιά που είναι χορευταράς. Γιατί στην αρχή ο γιος του Σάκη με τον Νικογιάννη είχαν χορευτικό μπιφ. Ήταν πολύ ωραίο. Να σου πω για αυτές τις δύο ηχηρές αποσύρες που διαβάζω στα site του Σαββατοκύριακο, που δεν ήταν ο πατέρας του Σάκη Ρουβά και του Απόστολου. Και ο αδερφός συζητήθηκε αυτό στο... Δεν συζητήθηκε καθόλου. Εντάξει, εγώ έψαξα να ρώτησα, επειδή μου έρχεται πάνω να χαιρετήσω. Είδα ότι δεν είναι εκεί, δεν ήθελα να ρωτήσω τώρα για ποιο λόγο δεν είναι. Ήταν οι άνθρωποι που θεωρώ που έπρεπε να ήταν και που ένιωσαν οι άνθρωποι τόσο καλά μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι. Ο Βασίλης, ο τρίτος αδερφός. Ναι. Πάντως όσοι ήταν εκεί, παιδιά, ήταν πολύ ευτυχισμένοι και πολύ ωραία. Κλακή Μανούλα. Δηλαδή, η Μανούλα. Χαρά πρέπει να έχει αυτή η μάνα που έχει βγάλει. Τέτοια ωραία παιδιά και καλά παιδιά. Το σημαντικότερο είναι αυτό, να χαίρονται τις όμορφες οικογένειές τους.